Εδώ πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε την γωνία της βαρελοποιίας. Χρησιμοποιούν εδρή ηλικία σε 180 ετών, γιατί σε αυτή την ηλικία το δέντρο διαθέτει τους κατάλληλους σπόρους. Κόβουν λοιπόν τη εδρή και μετά παίρνουν τις βαρελοσανίδες και με τα τσέρκια δίνουν το πρώτο σχήμα στο βαρέλι. Και από εδώ και μετά ξεκινάνε τα λεγόμενα μηχανικά ανοιχτήρια. Όταν ο φελός μεγάλωσε πολύ και πήρε τη σημερινή του μορφή, αυτό είναι κρασί που επιδέχεται το Σαρντονέ Γερο Βασιλείου, επιδέχεται παλαιός 8 με 10 χρόνια. Το συγκεκριμένο είναι Σαρντονέ 2010. Εδώ θα καταλάβετε τώρα και το πικ. Το μυρίζετε, βάζετε στο σώμα σας, τραβάτε λίγο αέρα στο στόμα για να βγάλει ακόμα περισσότερα ζαράκια. Φύγετε και 3-4 φορές μέσα στο στόμα. Εδώ στο κτήμα εργάζομαι στο Μουσείο Ίνου και η βασική μου ιδιότητα είναι να πραγματοποιώ τις ξεναγήσεις ενηλίκων και γευστικές δοκιμές κρασιών. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει κάποια εικαστική παρέμβαση στο κτήμα. Ενδεχομένως η παρουσία του αμαξιού μου στο πάρκινγκ να αποτελεί κάτι τέτοιο. Έχω παρατηρήσει αντιδράσεις κυρίως από τα σχολεία που μας επισκέπτονται, κυρίως από δημοτικά και λύκεια. Εντάξει, κάτι που βρίσκεται σε δημόσια θέα πάντα προκαλεί αντιδράσεις. Όλο μας το 24ωρο βασίζεται σε αυτό το πράγμα, στη δράση και στην αντίδραση. Η συνεργασία με τον Γιώργο ξεκίνησε εδώ και 5-6 μήνες περίπου, όταν ψάχναμε κάποιο παιδί να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα πληρούσαν τις απαιτήσεις του Ινοπίου για την υποδοχή των επισκεπτών. Θα θέλαμε δηλαδή οπωσδήποτε να είναι μορφωμένος, παρουσίαστος, να έχει ευγένεια, γιατί υποδέχεται ουσιαστικά τους καλεσμένους που έχουν περίπου 10.000 άτομα το χρόνο για το μουσείο και το Ινοπίο. Ξέρετε ότι όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες της αναγέννησης ήταν και καλυπότες. Το κρασί οπωσδήποτε ηρεμεί και εμπνέει. Οπότε ίσως να εμπνευστεί ο Γιώργος καλύτερα, αλλά και εμείς να εμπνευστούμε από τον Γιώργο. Ο Γιώργος από μόνος του έχει την τάση και τη γνώση να δημιουργεί αυτά που το εμπνέουν, αυτά που του αρέσουν. Ευχής έργο θα ήταν αν κάτι τέριαζε για μια ετικέτα. Για μας θα ήταν τιμή αν θα μπορούσε να συνδυαστεί κάτι τέτοιο, γιατί ξέρω ότι ο Γιώργος, πιστεύω δηλαδή, ότι μια μέρα θα γίνει μεγάλος καλλιτέχνης. Στην Κατερίνη το 80, μικρός βαριόμουν στο σχολείο, λάτρευα τον Γκάλι, γούσταρα και τον μπάσκετ. Στην περίπου εφηβεία μου ταξίδευα όλη την Ελλάδα κάθε Σαββατοκύριακο για να φωνάζω και να πλακώνομαι για τον Άρη. Κάποια στιγμή πέρασα στην γυμναστική ακαδημία, κάπου στα μισά την παράτησα, έδωσα ξανά εξετάσεις για να πάω να σπουδάσω καλές τέχνες στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων. Όταν πήρα το πτυχίο μου και με βαθμό καλό, έφυγα για τη Μαδρίτη για να σπουδάσω μοντέρνες πλαστικές τέχνες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε. Αφού τελείωσα και από εκεί, σπατάλησα ένα χρόνο από τη ζωή μου σαν πεζικάριος της συμφοράς στον ελληνικό στρατό. Και από τα 18 μου που έφυγα από το σπίτι έχω ζήσει κατά χρονολογική σειρά στην Κομωτινή, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στη Μαδρίτη, μετά στην Κατερίνη, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σχάτω ζω πάλι στην Θεσσαλονίκη. Έχω κάνει πάμπολες δουλειές. Έχω δουλέψει σε μανάβικο, σε γκαλερί, σε σχολή ζωγραφικής, στο δημόσιο ως ρωμίσιος εκπαιδευτικός και σε πάρα πολλά μπαρ, ως μπάρμαν. Ασχολούμαι με την ζωγραφική, την ποίηση και το box. Έχω στο βιογραφικό μου 7 ομαδικές εκθέσεις και 2 ατομικές. Ποίηματά μου έχουν δημοσιευτεί κατά καιρού σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά όπως ο Μανδραγόρας, η Παρέμβαση και η Οδός Πανός
και δεν έχω πυγμαχίσει ποτέ σε κανονικό αγώνα. Κατά τα άλλα, μου αρέσουν οι παγωμένες μπύρες, τα καλοψημένα σουβλάκια και οι καλλίγραμμες γυναικείες γάμπες. Γνώρισα τον Γιώργο Τζινούδη εντελώς τυχαία, όπως και οποιαδήποτε σοβαρή γνωριμία έχω κάνει στην ζωή μου, απρόβλεπτα. Και υπάρχει ένας φίλος στο περιοδικό και συνάδελφος και μου είχε πει να δεις οπωσδήποτε ένα ζωγράφο, ο οποίος ήρθε από την Ισπανία και πρέπει να τον εντάξουμε στην ύλη του επόμενου τέφους. Και λέω, ναι, ας δω πρώτα τα έργα του, βλέπω τα έργα του, πάρα πολύ ωραία. Μετά όταν τον γνώρισα προσωπικά, και νομίζω εκεί κατάλαβα και ποιος είναι ο Γιώργος Τζινούδης, άρχισα να τον αποκωδικοποιώ μέσα από αυτό που φοράει και την ίδια ώρα τα έργα του. Μου βγάζανε μια οργή και την ίδια ώρα μια χαρά. Μια τσατίλα, ένα θυμό και την ίδια ώρα ένα joy de vivre. Όσο ένα περνούσε ο καιρός και το γνώριζα καλύτερα, εντυπωσιαζόμουν. Γιατί ο τύπος δεν ήξερε να ζωγραφίζει μόνο, ήξερε να φτιάχνει και κοκτέιλ. Βασικά ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό εμένα μου κάνει σαν πειραγμένο Λίχτενστάιν. Δηλαδή, εδώ πέρα κυριολεκτικά τον σκίζει το Λίχτενστάιν, έτσι. Το δίνει λευκό. Δεν θυμίζει λίγο αυτή η χρήση το κίτρινο μαύρο. Είναι λίγο pop. Είναι λίγο pop, ναι. Oh, Roy, I would like to. Χωρίς το ράστερ. Χωρίς το ράστερ. Μπράβο. Ναι, ακριβώ μπράβο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το περίμενα ότι θα ρίξει πεντάρι σπαθί και νεκροκεφαλή, αλλά εδώ πέρα. Στην εποχή που ζούμε, το χειρότερο φύλλο που μπορεί να σηκώσει. Αν δεν σου πει. Έχει καμιά. Πώ το λένε. Αίσθηση ότι ήθελες να περάσεις στο Zombie Town, ας πούμε, γιατί αυτό στην ουσία μιλάει ότι για μια πόλη που είναι ζωντανή νεκρή. Και αναγκαστήκαμε κι εμείς από αυτό να παίξουμε εδώ πέρα, τα μαύρα εδώ πέρα. Προχωρώντας λίγο και αποκτώντας μια εξοικείωση με τη δουλειά του, βλέπεις ότι θα δημιουργήσει από το οτιδήποτε. Είτε είναι το αμάξωμα του αυτοκινήτου του, είτε είναι ένα ψυγείο που θα βρεθεί στο σπίτι, είτε είναι ένα μικρό αντικείμενο στο οποίο θα βάλει μια προσωπική πινελιά και θα δώσει μια σουρεαλιστική ονομασία του τύπου χαρούμενος εξυγενής ακροτηριασμός. Καλλιτέχνες με στην πεμπτουσία του για εμένα. Στοιχημάτιζα ότι το πρώτο δημιούργημα είναι σε μικρή ηλικία, όταν μου τζούρναν τα εξώφυλλα των βιβλίων του πατέρα μου για να δίνουν λίγο σημασία στη ζωγραφική μου. Δεν τα παράτησα ακριβώς όλα. Ήμουνα στη γυμναστική ακαδημία και κάποια στιγμή στη ζωή μου αποφάσισα ότι δεν θέλω να σπαταλήσω το υπόλοιπο της ζωής μου ψάχνοντας τις πόσες μοίρες πρέπει να σπάει ο αγκώνας για να φύγει πιο μακριά το ακόντιο. Νομίζω ότι η τέχνη, με εξαίρεση την ηλιθιότητα και τη βλακεία, είναι ο μόνος τρόπος για να τη βγάλουμε καθαρή. Ο περισσότερος κόσμος, όταν ακούει την λέξη box, του έρχεται στο μυαλό ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Αλλά το box δεν έχει μόνο αυτή την πλευρά θέασης. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, δύο γυμνά ανδρικά κορμιά που συγκρούονται μέχρι τελικής πτώσης. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ο ιτημένος πρωτοπυγμάχος που τα πίνει στις 3 η ώρα το πρωί στο μπαρ της γειτονιάς, ξεχασμένος από όλα, προσπαθώντας να αναρρώσει από την ήττα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και ασφαλώς άπτεται της πολιτικής το να κάνει μια δήλωση ένας καλλιτέχνης βάσει της οποίας θέλει να δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρει ο νικητής, ότι έχουν μεγαλύτερη έγκλη για τον ίδιο οι τιμένοι, ότι ο νικητής δεν έχει υφή και βάθος την οποία να αξίζει να εξερευνήσει ως καλλιτέχνης, και αυτό είναι κάτι που τον υποκινεί να δουλέψει, έτσι, και παράλληλα παρακινεί και τον θεατή ή τον θειασότη της δουλειάς του να κοιτάξει κάποιες περιπτώσεις λίγο πιο αιρετικές, είτε στο τι συμβαίνει γύρω μας, είτε στο τι γίνεται γύρω από την τέχνη. Ναι, με ενδιαφέρει ο ηττημένος στο κοινωνικό πεδίο, γιατί η ήττα είναι η μοίρα μας.
Και οι πρωταγωνιστές των έργων μου είναι κατά βάση οι τιμένοι της ζωής. Αυτό που ενδιαφέρει σε αυτή τη ζωή είναι το παραπάνω όχι το να νικήσουμε, αλλά το να αντέξουμε στην ήττα μας και να ιτηθούμε όμορφα, να ιτηθούμε όπως ιτιέται ο βράχος ή το ιριάκι, να ιτηθούμε με στυλ. Κατάλαβε όταν περίπου τελείωσε το πρώτο εξάμηνο. Ήταν ένα παιδί ήσυχο, αλλά με πάρα πολλές ανησυχίες. Δεν τον έφτανε, νομίζω, το θεωρητικό μέρος που δινόταν στο πανεπιστήμιο. Ζήταγε βιβλιογραφία και για άλλα πράγματα. Αυτό δεν το κάνουν εύκολα τα παιδιά, το κάνουν λίγα παιδιά και αυτό μου άρεσε. Αυτό που στην ουσία με ενδιαφέρει είναι να κάθομαι ήσυχα στη γωνιά και να παρατηρώ τις αντιδράσεις του πλήθους σε μικρά καθημερινά συμβάντα, όπως είναι ένα τροχαίο ατύχημα, το στραμπούλιγμα του ποδιού της γιαγιάς σε μια διάβαση, το κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα. Τις μικρές αυτές αντιδράσεις του κόσμου με ενδιαφέρει να παρακολουθώ και ίσως να αναζητώ και τους μύχιους και κρυφούς και ενδεχομένως δόλιους μηχανισμούς του αρρωστημένου εγώ που οι περισσότεροι διαθέτουμε και μας οδηγά σε αυτού του τύπου στις αντιδράσεις. Είτε είναι αντιδράσεις πράξης, είτε είναι αντιδράσεις έκφρασης. Αποκωδικοποιώ τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πλήθος. Αυτό είναι μια πληροφορία που εμένα με ενδιαφέρει. Και κατ' επέκταση εντάσσεται και στη ζωγραφική μου. Εικονογραφεί επίσης με έναν τρόπο που δεν το συνάντησα με άλλους εικονογράφους. Δηλαδή, ζητάει το κείμενο, διαβάζει το κείμενο και προφανώς από μία λέξη, από μία λεπτομέρεια, φτιάχνει το όλον. Η τελευταία εικονογράφηση, ας πούμε, είχε να κάνει με ένα κακό κομμάτι που γράφτηκε. Γιατί Θεσσαλονίκη κακό, υπό την έννοια ότι αυτός που το έγραψε είναι ένας Αθηναίος, ο οποίος ήρθε εδώ πάνω και για όλα αυτά για τα οποία η Αθήνα ήμουν τη Θεσσαλονίκη, αυτός τα βρήκε εντελώς παράλογα. Το έδωσα στον Γιώργο και η επιστροφή του, η εικόνα του ήταν το στερεοτυπικό του Φραπέ, το στερεοτυπικό του Λευκοπύργου, οι απίστευτες νεκροκεφαλές, οι οποίες ξεπετιόντουσαν από κάθε γωνία της εικόνας, η χρήση του ροζ χρώματος, που νομίζω είναι μια από τις αιμονές του, και την ίδια ώρα μια γλυκύτητα ακόμα και ως προς την οργή. Νομίζω ότι αν χρειάζεται να διαβάσεις πράγματα για να αποκωδικοποιήσεις την ζωγραφική, ο ζωγράφος και εν προκειμένου εγώ έχει αποτύχει. Όταν με ρωτάνε γιατί γέμισα το αμάξι μου νεκροκεφαλές, ρωτάω αν είχαν ποτέ εμπειρία ασφυκτικού αθηναϊκού μποτιλιαρίσματος. Είναι περίπου εκεί που δεν έχει ούτε μπρος ούτε πίσω, εκεί που η μουσική στο ράδιο είναι πάντα χάλια, εκεί που η ανθρώπινη ράτσα αποδεικνύει την πραγματική της φύση. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά ζωγραφικής και αντικατοπτρισμός. Οι νεκροκεφαλές έχουν διαφορετικές εκφράσεις γιατί διαφορετικές εκφράσεις έχουν και οι μονάδες που απαρτίζουν το πλήθος που περικυκλώνει ένα οποιοδήποτε συμβάν. Μια άλλου τύπου δευτέρα παρουσία. Λοιπόν, παιδιά, σας τον παραδίδω. Τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο Γιώργος στην τέχνη του ή στην απεικόνηση της κοινωνίας στην ουσία έχουν μια μπίτ αισθητική, ένα χαρακτήρα που πηγάζει από την σκέψη του Κέρουακ, του Βοντλέρ, αλλά και της, και άλλων τραγικών ποιητών. Αυτή η διανοητική κατάσταση έρχεται να συναντήσει την κοινωνία και με τα στιλιστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο Γιώργος παρουσιάζει πιο πολύ αυτή την σχέση. Έχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο οι νεκροκεφαλές που το βλέπουμε σε όλα τα έργα και επανέρχεται το μοτίβο έτσι όπως το χρησιμοποιεί. Είναι άνθρωποι του παρελθόντος, αλλά είναι και εμείς οι ίδιοι που θα γίνουμε κάποια στιγμή παρελθόν, δηλαδή είναι διπλή νοηματική. Οι δε χαράξεις που χρησιμοποιεί θυμίζουν περισσότερο
Μάλεβιτς. Δηλαδή, ρώσικη πρωτοπορία. Με μια εντελώς άλλη γραφή. Τα έντονα χρώματα και ιδιαίτερα το φούξ φωσφοριζέ ή το κίτρινο της φωσφοριζέ προέκυψαν στην ζωγραφική μετά από τις μικρές βόλτες στην κουλτούρα των κλαμπ της minimal techno στο Βερολίνο, όπου όλο το περιβάλλον όθησε το μάτι μου στο να αναζητά πολύ μεγάλη ένταση στο χρώμα. Οι κατσαρίδες είναι το μόνο πράγμα που θα επιβιώσει μετά, ακόμα και μετά από μια πυρηνική καταστροφή. Είναι ο μεγάλος επιζών η κατσαρίδα. Είναι το πιο πετυχημένο είδος του ζωικού βασιλείου. Αναπαράγεται υπό οποιοσδήποτε συνθήκες και είναι σχεδόν αδύνατο να εξαφανιστεί. Γι' αυτό τη χρησιμοποιώ. Αυτό που με εγωίτευσε στον Γιώργο είναι αυτό το οποίο με εκνευρίζει στους άλλους και δεν το είδα στον Γιώργο. Δηλαδή, είτε ο ίδιος ως περσόνα, είτε η ζωγραφική του, κινείται πέραν της pop-art. Ενώ pop-artίζει ασύστολα από μια ιδιαίτερη χρήση του ροζ ή κάποιων σημάτων της pop-κουλτούρας, γιατί και η νεκροκεφαλή με την οποία δουλεύει ο Γιώργος είναι στοιχείο της pop-κουλτούρας. Η χρήση με την οποία διαχειρίζεται τα σύμβολα δηλαδή και αυτό που θέλει να πει, είτε ως άνθρωπος είτε ως καλλιτέχνης, κινείται πέραν της αυτονόητης σοβαρότητας πρέπει να διαθέτει ο κάθε καλλιτέχνης. Δεν παίρνει τον εαυτό του ο Τζινόδης στα σοβαρά και γι' αυτό πιστεύω εμείς πρέπει να τον πάρουμε σοβαρότερα από ότι ο ίδιος παίρνει τον εαυτό του. Έλα, καλώς τον. Καλημέρα. Τι έχουμε? Μια χαρά. Τι λέει? Η πρώτη φορά που θυμάμαι τον Γιώργο ως καλλιτέχνη ήταν όταν μου κάλεσε για να πακετάρουμε κάποια έργα τέχνης, να φτιάξουμε κάποια φέρετρα που τα λέγαμε τότε, για να τα στείλουμε για την έκθεσή του στη Βαρκελόνη. Εκεί πέρα ήταν που πρωτογνωριστήκαμε και πρωτοδεθήκαμε σαν φίλοι ουσιαστικά, κάποια στιγμή 12 χρόνια πριν. Στην πραγματικότητα, μέσα από τα έργα του Γιώργου, δεδομένου ότι γνωρίζω και τον καλλιτέχνη, μπορώ να πω ότι την βλέπω κάπως θλιβερή. Ο Γιώργος έχει μια τάση να παρουσιάζει μια μουντή άποψη του πραγμάτου. Οι δημιουργίες του Γιώργου, στην πραγματικότητα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι είναι στο ρεύμα της εποχής. Ο Γιώργος, σαν καλλιτέχνης, δεν αποκλίνει στο στυλ του, κατά τη δικιά μου άποψη, από αυτό που απαιτεί η σημερινή εποχή από έναν καλλιτέχνη. Δεν είναι ένα είδος πολιτικής παρέμβασης το να μάθεις να βλέπεις τον νέο κόσμο. Είναι ένας τρόπος να βλέπεις, είναι ένας τρόπος να έχεις πιο ανοιχτό το μυαλό σου, είναι ένας τρόπος του να βγεις από την γραμμή λογικής και σκέψης που βρισκόμαστε οι περισσότεροι. Ότι τα πράγματα είναι έτσι και ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν ξέρω αν είναι πολιτική διαμαρτυρία με τη στενή έννοια του όρου. Σίγουρα είναι η διαμαρτυρία ενός νέου ανθρώπου που βλέπει, διαισθάνεται ίσως όλα να καταραίουν γύρω του. Η τέχνη είναι για να δημιουργεί ερωτήσεις και όχι για να δίνει απαντήσεις. Είναι για να κατασκευάζει προβληματισμούς και όχι για να καλλιεργεί βεβαιότητες. Αν εσύ μπορείς να δεις πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα στη ζωγραφική μου, έχει καλώς. Αν δεν μπορείς, έχω αποτύχει. Εγώ βρίσκω ότι είναι βαθιά ανθρώπινο το έργο του και βαθιά πολιτικό, θα έλεγα. Είναι πολιτική πράξη. Επίσης, όπως όλες οι μορφές της μεγάλης τέχνης είναι λαϊκές, η προσπάθειά του η εσωτερική είναι να είναι κατανοητό από τους ανθρώπους. Προκύπτει μέσα από τη μοναχικότητα και προτιμώ να δημιουργώ μόνος μου σαν τον Τζάγκο του Ταραντίνο που ξεκάλτσοτος και ανένδοτος οδεύει προς τη δόξα. Η τέχνη του Γιώργου από τα πρώιμα στάδια μέχρι και την εξέλιξή του αφού γύρισε και από την Μαδρίτη με τις νέες εικόνες και τις νέες αντιλήψεις και την αλλαγή περιβάλλοντος κτλ. Διαπαιδαγώγησαν λίγο τη σκέψη
την ικανότητά του στα στιλιστικά. Και έτσι ο Γιώργος έφτασε στην τελευταία του σειρά, στη φαντασμαγορία της Ήτας, να έχει περιλάβει αυτή την εμπειρία της γνώσης, της μεταφοράς από τον έναν τόπο στον άλλον, από αντιλήψεις διαφορετικές, από πολιτικά περιβάλλοντα διαφορετικά, που έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Τον εσωτερικό κόσμο, που το προσωπικό τέρας κυνηγάει ο καθένας, με το εξωτερικό τέρας αστικής μας κοινωνίας. Όπως είναι φυσιολογικό, κάθε άνθρωπος, όπου και αν βρίσκεται, αλληλεπιδρά, επηρεάζεται ο ίδιος και αλλάζει. Θεωρώ πάντως πως εάν η δημιουργία μου βρίσκεται κοντά σε κάτι, βρίσκεται κοντά στην Πατησίων, γεννιέται σε αυτήν, ανδρώνεται σε αυτήν και πολύ θα ήθελα να επιστρέφει σε αυτήν. Μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μια επιρροή από τον Ακριθάκη στη δουλειά του Γιώργου. Ή μπορεί ο ίδιος να τσιτάρει 5-6 ποιητές οι οποίοι σου είναι άγνωστοι και σε κάνουν να ψάξεις το κάτι παραπάνω. Ή μπορεί να διακρίνεις μια έκρηξη χρώματος και μια πάρα πολύ μεγάλη παραξενιά στο σχεδιασμό και στη μορφή. Υπάρχουν σε κάποια από τα έργα τέχνης, σε πολλά από αυτά, ελάχιστα ψήγματα σπάνιας μεγαλοφυΐας, μικρά δείγματα κοφτερής διορατικότητας και ζωώδους ορμής που ίσως θα άξιζε να πυρπολήσει 3 φορές το Λούβρο για χάρη τους. Θα σου δώσω ονόματα ανθρώπων που έχω αγαπήσει. Θα σου αναφέρω τον Αλέξη Ακριθάκη, τον Νικολό Παγκανίνη, τον Αντώνη Τάπιες, τον Ρίτσαρντ Μπρότιγκαν, τον Τάκη Σινόπουλο, τον Χέρμαν Νίτς, τον Μίλτο Σαχτούρη. Η φόρμα είναι, ας πούμε, Μάλεβιτς, αλλά η φιγούρα θυμίζει κάτι από Όνορε Ντομιέ, καρικατούρα, θυμίζει κάτι από τα σχέδια του Πάουλ Κλέ, σχολή Μπαουχάους, θυμίζει πάρα πολύ τα σχέδια τα τελευταία του Πικάσο, της διαδρομής του Πικάσο, θυμίζει τον αναλυτικό κυβισμό. Όλα αυτά είναι σχολές τις οποίες έχει μελετήσει, αλλά δεν τις κάνει, δεν κάνει εφαρμογή τους. Μέσα του έχουν παντρευτεί αυτά και βγαίνουν σαν προσωπική του έκφραση. Αυτό είναι ο Γιώργος. Απόψε θα δειπνήσουμε στην κόλαση και θα είναι όλοι εκεί. Ο Σαχτούρης μπλεγμένος στα σύρματα. Ο Τσουβάλο ορθός με σπασμένο το διάφραγμα. Ο Ανέστης Δελιάς με το βελόνι στη φλέβα. Η Τζάνις Τζόμπλιν να φαρμακώνεται με ουίσκι και αντικαταθλιπτικά. Ο Μπουκόφης και ο Γερομπεκρής να κλωτσά τους απρόσκλητους. Απόψε θα δειπνήσουμε στην κόλαση και θα είναι όλοι εκεί. Ο Σοπέν να πολεμά τα φαντάσματα εκείνης της μακάβριας νύχτας στο μοναστήρι της Μαγιόρκα. Ο Γκίντερ Μπρούς με την καρφίτσα στη Βάλανο. Ο Χέμιγουεϊ με τα μυαλά χυμένα στο τραπεζομάντιλο. Ο Μπόις να βαριαναζένει κουκουλωμένος με τσόχα. Ο Βαλιέχο με τα πλευρά βγαλμένα από την πείνα. Απόψε θα δειπνήσουμε στην κόλαση και θα είναι όλοι εκεί. Ο Βόλς να μιλάει στα βότσαλα και να ξύνει με ένα μολύβι τα κουκούδια από τις πληγές μας. Ο Ασλάνογλου 4 μέρες νεκρός. Ο Παγκανίνη με κόκκινο το βιολί καρφωμένο στο κούτελο. Ο Κέρουακ να κάνει το στόπι από την επίρρεια με σκαλίνη. Απόψε θα γλεντήσουμε στην κόλαση και θα αναγνωρίσουμε λίγο από τους εαυτούς μας στη χαρά της Αναστάσεως. Ο Γιώργος Τζινούδης για μένα είναι ένας υπέροχος φίλος, ένας καταπληκτικός εικονογράφος, ένας αυθεντικός άνθρωπος, αρτιμελής, υγιής. Είναι ένας άνθρωπος πεισματάρης, αγωνιστής. Είναι ειλικρινής. Είναι ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο. Ένας τρελαμένος εραστής της μητροπολιτικής ζωής που προτιμάει τις κατσαρίδες από τα ηλιοβασιλέματα και πάνω απ' όλα με 32 δόντια όλα δικά του.